είναι μαζεμένες, παιδιά. Και τώρα τις κοιλιές τις μαζεύουμε. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς τις φωτογράφεις. Δεν βλέπεις φωτογράφεις. Να μαζεύεις μια δίπλα, εδώ μαζεύουμε τρεις, τέσσερις. Ναι, εντάξει, ανάλογα τι. Τώρα ροφηχτούμε. Αλλά ό,τι κάναμε τότε κάνουμε και τώρα. Και τα νερά και το. Τα νερά δεν το ξέρα, ρε παιδιά. Ναι, ρε, εγώ δει και σε φωτογραφίσεις που βαράνε κάτι που σάψει. Και πέρα από αυτό υπάρχουν. Και κοιλιακούς και τέτοια. Κοιλιακούς και τα μοντέλα και οι ηθοποιοί πριν βγουν. Όπως είναι λυπηρό. Βαράνε που σάψει, κοιλιακούς. Για να είναι λυπηρό, γιατί υπάρχει και ένεση στους κοιλιακούς που κάποιοι που είναι πολύ τρελαμένοι για να βγει το αποτέλεσμα ακόμα πιο εντυπωσιακό. Βαράνε ενέσεις πάνω στους κοιλιακούς. Να σου πω στο δελφινάριο όταν έκανε τον αμαγωσώστη. Ήταν η πρώτη σου εμφάνιση. Πρώτη μου εμφάνιση, ναι. Πρώτη μα συνεργασία. Και έβγαινε με το πορτοκαλί το μαγάκι, το μαγιό και το μικροσκοπικό. Έκανε πριν που σάψει και τέτοια. Δεν το ξέρω, αλήθεια τώρα ρωτάω. Τα έκανα εγώ, έκανα προπόνηση του ή άλλου. Καλό, ρε παιδί μου. Όχι πριν σκηνή, για να φανεί. Πριν βγω, όχι. Γιατί ούτω ή άλλω το σώμα μου ήταν πάρα πολύ. Ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν το τσίτωνε να είναι. Όχι, έκανε τεχνική. Στέλιο. Αν έρθει κάποιο και μου κάνει μια ένεση στην κοιλιά του. Αλλά έχω κάνει, συγγνώμη, έχω κάνει. Όπω το Naked Boys έκανα βέβαια. Μπορεί να μας κάνει μια ένεση στην κοιλιά τώρα να φύγει. Όχι, ρε, μη λες. Όχι, όχι, δεν υπάρχει τέτοια πράγματα. Ωραία, ρε, παιδιά, να μην σου πω. Είναι ωραία πράγματα. Να κάνει μια ένεση στο μυαλό. Μια ένεση στο μυαλό και να αρχίσει να λειτουργεί. Τι ωραία να βγει αυτό κάποια στιγμή όμως. Θα βγει κάποια στιγμή. Θα το ζήσουμε. Με ένα χαπάκι. Ναι, να φεύγει το λίπος όλο. Όλα, να φεύγουν όλα. Ωραία, είδαμε και τα μπικίνια ρετρό χωρίς ρετούς. Πάμε τώρα στη σημερινή εποχή που εδώ έχουμε.